Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Θα βρεθούμε μπροστά σε απρόσμενες εξελίξεις και μυστικά, και τα γεγονότα στην πορεία της σειράς θα μας καθυλώσουν. Τα μυστικά αυτά θα διαμορφώσουν την πορεία των γεγονότων, με πρώτο και κύριο την μητέρα του Λευτέρη, που είναι ένα ένιγμα στα τελευταία επεισόδια. Η μητέρα του Λευτέρη βρίσκεται σε έναν οίκο ευγυρίας στο Ρέθυμνο. Μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που πέρασε, είδαμε τον Λευτέρη να την επισκέπτεται στο δωμάτιο της, όπου τον παρακολούθησε και το τσιράκι του Ευθύμη. Τι κρύβει άραγε η μητέρα του Λευτέρη και εμφανίζεται ξαφνικά στα τελευταία επεισόδια? Πληροφορίες λοιπόν κάνουν λόγο ότι η θετή μητέρα του Λευτέρη. Μιας και τα spoiler έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι η κανονική του μητέρα είναι η Εισαγγελέας, είναι η αδερφή του Παπαμιχάλη, ο οποίος έχει ακόμη ένα μυστικό θαμμένο βαθιά μέσα του. Όλα ξεκινούν όταν ο Παύλος θέλησε να δώσει το παιδί για υιοθεσία. Τότε ο Παπαμιχάλης ήταν αυτός που τον βοήθησε και έδωσε το παιδί αυτό σε αυτή τη γυναίκα, δηλαδή την αδερφή του. Έτσι λογικά βάσει των spoiler, ενδέχεται ο Λευτέρης να είναι το χαμένο παιδί του Παύλου και της Εμιλίας. Όταν το μάθει ο Λευτέρης θα πέσει από τα σύννεφα, μιας και ο παπάς και στον ίδιο τον Λευτέρη κρύβει αυτή την υιοθεσία. Δεν μένει να το δούμε στα επόμενα συγκλονιστικά επεισόδια εάν πραγματικά ισχύουν αυτές οι πληροφορίες. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!